Χαίρετε! Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τα ηθικά διδάγματα που περνάει η ταινία της Disney, Vaiana. Η περίληψη της ταινίας έχει ως εξής. Στην αρχή υπήρχε μόνο ο ωκεανός, μέχρι που αναδύθηκε η μητέρα νήσος, η Τεφίτη. Στην καρδιά της κρυβόταν μια μεγάλη δύναμη. Μπορούσε να δημιουργεί την ίδια τη ζωή. Με τον καιρό, πολλοί προσπάθησαν να κλέψουν την καρδιά της Τεφίτη, διότι πίστευαν ότι έτσι θα αποκτούσαν τη δύναμη της δημιουργίας. Ο μόνος που κατάφερε να την κλέψει ήταν ο ημίθεος Μάουι, ο οποίος με τη βοήθεια που του χάριζε το μαγικό του αγκίστρι μπορούσε να μεταμορφώνεται σε διάφορα ζώα. Όταν έκλεψε την καρδιά, εμφανίστηκε ο Τεκά, ένα τέρας από λάβα που προσπάθησε να εμποδίσει το Μάουι. Από τότε δεν τον είδε κανείς τον Μάουι. Το αγκίστρι του και η καρδιά της Τεφίτη χάθηκαν στον ωκεανό. Η φύση άρχισε να καταστρέφεται και αυτή η καταστροφή σιγά σιγά άρχισε να εξαπλώνεται σε κάθε νησί. Σε ένα από τα νησιά που δεν είχε καταστραφεί ακόμα ζει η Vaiana. Η Vaiana είναι μια νεαρή, δυναμική και ατίθαση κοπέλα που λατρεύει τον ωκεανό. Λόγω της αγάπης που έχει για τον ωκεανό, ο ωκεανός την επιλέγει ώστε να πάει εκείνη να βρει το Μάουι και να επιστρέψουν μαζί την καρδιά της Τεφίτη. Η Vaiana θα φύγει κρυφά από τον πατέρα της, έχοντας την καρδιά της Τεφίτη, την οποία της έδωσε η γιαγιά της λίγο πριν πεθάνει, θα πάει να βρει τον ημίθεο Μάουι. Με λίγη βοήθεια από τον ωκεανό θα βρει τον ημίθεο και ας πούμε ότι θα τον πείσει να ξεκινήσουν μαζί το ταξίδι. Αφού περάσουν διάφορες δοκιμασίες και βρουν το αγκίστρι του Μάουι, θα κατευθυνθούν προς τον δυσκολότερό τους εχθρό, τον Τεκά. Η Vaiana όμως θα παρατηρήσει ότι ο Τεκά είναι η Τεφίτη και έχει μεταμορφωθεί έτσι επειδή δεν έχει την καρδιά της. Έτσι η Vaiana θα βάλει την καρδιά της στη θέση της και όλη η φύση θα αναζωογονηθεί. Ας περάσουμε στα ηθικά διδάγματα. Η Vaiana είναι αρκετά ξεχωριστή από το υπόλοιπο χωριό. Η θάλασσα είναι η ζωή της και συνέχεια κάτι την τραβάει προς τα εκεί. Ο πατέρας της, παρόλα αυτά, λόγω της άσχημης εμπειρίας του που είχε όταν ήταν νέος, δεν την αφήνει να πλησιάζει τη θάλασσα. Είναι λογικό ένας γονιός να είναι επιφυλακτικός, αλλά παντού χρειάζεται μέτρο. Δεν πρέπει ποτέ να πιέσουμε τα παιδιά παραπάνω από όσο πρέπει, γιατί μπορεί να υπάρξει κάποια αντίδραση που δεν θέλουμε να υπάρξει. Η Vaiana, παρά την πρώτη της επιπόλαιη αλλά και αποτυχημένη προσπάθεια να περάσει τον ύφαλο, ξαναπροσπαθεί και τα καταφέρνει. Είναι πολύ σημαντικό να ξεπερνάμε τους φόβους μας, ειδικά όταν από μας εξαρτάται κάποιος άλλος ή πόσο μάλλον το κοινό καλό, όπως στην περίπτωση της Vaianas. Η γιαγιά της Vaianas πριν πεθάνει της λέει ότι δεν υπάρχει μέρος στον κόσμο που δεν θα είναι δίπλα της. Επιτρέψτε μου να πω πως όταν πεθαίνει κάποιος μπορεί να συνεχίσει να ζει μέσα μας και να μας βοηθάει στη ζωή μας. Ο Μάουι έκανε ό,τι έκανε για τους ανθρώπους. Ήθελε να τους ευχαριστεί με κάθε τρόπο. Δεν πρέπει όμως να δρούμε χωρίς να ξέρουμε τις συνέπειες. Πρέπει να έχουμε επίγνωση του τι θα ακολουθήσει μετά από κάθε μας πράξη και να αναλάβουμε τις αντίστοιχες ευθύνες. Όταν το αγκίστρι του Μάουι δέχεται το πρώτο χτύπημα από τον Τεκά, ο Μάουι θέλει να εγκαταλείψει την προσπάθεια να επιστρέψει την καρδιά της Τεφίτη. Ο λόγος είναι ότι δεν θέλει να χάσει το αγκίστρι του, γιατί νομίζει πως χωρίς αυτό δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα. Κι όμως, όπως θα δούμε στη συνέχεια, δεν είναι τα αντικείμενα που μας κάνουν αυτό που είμαστε, αλλά η δύναμη και η θέληση που έχουμε μέσα μας. Την ώρα που ο Τεκά ετοιμάζεται να ρίξει την τελική βολή στη Vaiana, ο Μάουι, αν και έχει χάσει το αγκίστρι του, τραβάει την προσοχή του Τεκά και είναι έτοιμος να θυσιάσει τον εαυτό του για να σώσει τη Vaiana. Ας σκεφτούμε πόσο σημαντική, αξιοθαύμαστη και ανυπέρβλητη πράξη είναι
η αυτοθυσία. Για τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο πολύ σημαντικές λέξεις, τις οποίες λέει ο Μάουι στην Νεφίτη. Συγγνώμη και ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας αυτές τις δύο πολύ απλές λεξούλες και πιστέψτε με, θα δούμε μεγάλη διαφορά στη ζωή μας. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να το βρήκατε ενδιαφέρον. Τα λέμε... Disney Fangia! Γιατί είναι ωραίο να μένεις παιδί.